Χαίρετε, λέγομαι Πλατζή Μαριάνθη, είμαι γυμνάστρια και διευθύντρια στο 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό στην Αττική. Εργάζομαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το θέμα της ηγεσίας των σχολικών μονάδων. Το θέμα μου σήμερα είναι η ηγεσία των σχολικών μονάδων σήμερα. Όταν μιλάμε για ηγεσία, το πρώτο που μας έρχεται φυσικά στο μυαλό μας είναι η εικόνα του διευθυντή. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο διευθυντής σήμερα δέχεται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις λόγω των ευθυνών, των αυξημένων ευθυνών που έχει, απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, για βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, αλλά και με την ετερογένεια της τάξης, με την τεχνολογική ανάπτυξη και την παγκοσμιοποίηση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν σήμερα ότι ένα άτομο από μόνο του δεν μπορεί να οδηγήσει τα σχολεία να διαπρέψουν, επειδή πολύ φυσιολογικά ο διευθυντής δεν είναι Σούπερμαν. Έτσι λοιπόν, αυτό που εφαρμόζεται σήμερα στα σχολεία είναι ένα μοντέλο ηγεσίας που λέγεται κατανεμημένη ηγεσία και που στηρίζεται σε δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η κατανομή ηγετικών ευθυνών όχι μόνο στον διευθυντή, αλλά και σε άλλα άτομα που ασχολούνται με τη σχολική μονάδα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλοι τους, οι εμπλεκόμενοι, δουλεύουν με συνεργατικό τρόπο. Έρευνα των Κάμπουρ, Ρόουαν και Τέιλορ, Χέλλερ και Φάιρστον, Σπίλαν και του Λίθχουτ και των συνεργατών του, απέδειξε ότι οι ηγετικές ικανότητες και η επιρροή δεν αποδίδονται μόνο σε ένα άτομο τον διευθυντή. Αλλά υπάρχουν άτομα ή και ομάδες ατόμων που προσδιορίζονται σαν ηγέτες. Μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται φυσικά οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές που είναι η τυπική ηγεσία, αλλά και υπάρχουν και οι άτυποι ηγέτες όπως είναι οι δάσκαλοι σε επίσημους ηγετικούς ρόλους, παραδείγματος χάρη, συντονιστής μαθήματος, συντονιστής τάξης κλπ. Επίσης, οι ηγετικές ευθύνες έχουν και εκπαιδευτικοί με ειδικευμένες θέσεις, όπως είναι η ειδική της στην τεχνολογία, οι σύμβουλοι, αλλά και συνομήλικοι με επιρροή. Έρευνα επίσης τον Λίθγουτ και Γιάντζη, που είναι Αμερικάνοι, και τον Σίλινς και Μολφόρτ, προτείνουν ότι η κατανομή ηγεσίας στους δασκάλους είχε θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητά τους και τη συμμετοχή των μαθητών. Ακόμα, τα αποτελέσματα των μαθητών είναι πιο πιθανό να βελτιωθούν όταν η ηγεσία διανέμεται σε όλη τη σχολική κοινότητα και όταν οι δάσκαλοι ενδυναμώνονται σε τομείς σημαντικούς για αυτούς. Ενδυναμώνονται, δηλαδή επιμορφώνονται σε τομείς που είναι σημαντικοί για αυτούς. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά στην κατανεμημένη ηγεσία μιλάμε για μια συνολική ηγεσία, η οποία αποτελείται από ποιους? Από τους τυπικούς ηγέτες, διευθυντή, υποδιευθυντή, αλλά και άτυπους που είναι εκπαιδευτικοί με αυξημένες ικανότητες ή και άλλα άτομα, το οποίο όπως απέδειξε ο Λίθγουτ με την έρευνά του το 2010, μπορεί να είναι και γονείς, μπορεί να είναι και μαθητές ή και μέλη της τοπικής κοινωνίας που ασχολούνται με τις σχολικές μονάδες. Αυτό που έχουν δείξει οι έρευνες είναι ότι η συνολική ηγεσία πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση, προκειμένου να έχουμε βελτίωση της μάθησης και της επίδοσης των μαθητών, στα εξής. Στο να βελτιωθούν οι ικανότητες μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αυτό οδηγεί στα κίνητρα και στη δέσμευση των εκπαιδευτικών και με τη σειρά του οδηγεί στη βελτίωση της μάθησης και της επίδοσης των μαθητών. Και επίσης, οι ηγέτες θα πρέπει να στοχεύουν στην βελτίωση των συνθήκων εργασίας των εκπαιδευτικών, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε περισσότερο είναι ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση, η επιμόρφωση και η βελτίωση των ικανοτήτων των ακαδημαϊκών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Γιατί με μικρή συνεισφορά σε αυτό το τομέα έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη βελτίωση στην επίδοση των μαθητών. Οι έρευνες επίσης, οι τελευταίες, απέδειξαν
ότι οι διευθυντές εξακολουθούν να έχουν τη θέση του ηγέτη μέσα στη σχολική μονάδα ως solo power. Έτσι λοιπόν, ο Λίθγουτ με τους συνεργάτες του έδειξαν ότι όταν διευθυντές και δάσκαλοι μοιράζονται την ηγεσία με συνεργατικό τρόπο, οι εργασιακές σχέσεις των δασκάλων είναι ισχυρότερες και οι επιδόσεις των μαθητών είναι και υψηλότερες. Και οι τυπικοί ηγέτες επηρεάζουν έμεσα τους μαθητές και τη μάθηση μέσω των δασκάλων. Πώς όμως το κάνουν αυτό, στοχεύοντας στη βελτίωση των ικανοτήτων του, βλέπε επιμόρφωση, βελτιώνοντας τα κίνητρα, οδηγώντας τους στη δέσμευση, στη διδασκαλία και βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Αυτό πάλι οφείλεται στο γεγονός ότι όταν στοχεύει η ηγεσία στην ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, οδηγεί στη δέσμευση των εκπαιδευτικών στις διδακτικές πρακτικές και αυτή η δέσμευση είναι αυτή που οδηγεί στην επιτυχία και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ο Έλμουρ μάλιστα τονίζει ότι η αποτελεσματική ηγεσία δεν μπορεί να επιβληθεί από τους ανθρώπους που χαράζουν πολιτικές, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει από μέσα από τη σχολική μονάδα και κυρίως εστιάζοντας στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο. Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν αυτονομία επίσης, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της μαθησιακής λειτουργίας. Η συμμετοχή επίσης στη λήψη αποφάσεων έχει θετική σχέση στα κίνητρα. Μην ξεχνάμε ότι η λήψη αποφάσεων είναι το δεύτερο στοιχείο, η λήψη αποφάσεων είναι το δεύτερο στοιχείο που καθορίζει την κατανεμημένη ηγεσία. Επομένως, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων έχει θετική σχέση με τα κίνητρα και την αυτοαποτελεσματικότητα όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. Η αυτοαποτελεσματικότητα, μάλιστα, συνδέεται με τα κίνητρα, τη δέσμευση, την επιμονή και τη συμμετοχή στην καινοτομία. Επίσης, όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται συνεργατικά, το ηθικό του δασκάλου και του μαθητή βελτιώνεται εκεί όπου οι δάσκαλοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν και συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων εντός των σχολείων. Ο διευθυντής τώρα, παρόλο που λέμε, που μιλάμε για συνολική ηγεσία, όλες οι έρευνες και μάλιστα η μεγάλη αμερικανική μελέτη του Λίθγουτ και των συναδέλφων του το 2010, απέδειξε ότι αν και η ηγεσία από διάφορα μέλη του προσωπικού ήταν σημαντική για την αποτελεσματικότητα των σχολείων, οι διευθυντές ξεχώριζαν για ποιο λόγο. Επειδή ήταν πιο πιθανό από οποιαδήποτε άλλη ομάδα να εμπλέκονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές ηγετικές ευθύνες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι διευθυντές συνεργάζονται ενεργά με τους ηγέτες των εκπαιδευτικών, αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες εμπειρογνώμονες για αντιμετώπιση συγκεκριμένων πρωτοβουλειών βελτίωσης. Επίσης, οι διευθυντές μπορούν και να εργάζονται ανεξάρτητα από τους εκπαιδευτικούς για τη χάραξη πολιτικής μέσα στο σχολείο, οράματος κτλ. Και με τους εξωτερικούς παράγοντες αλλαγής και επίσης διατηρούν την διοικητική εποπτεία των πρωτοβουλειών βελτίωσης του σχολείου. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί είναι οι υπόλογοι για το ότι συμβαίνει μέσα σε μια σχολική μονάδα. Έτσι, ο ρόλος του διευθυντή τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει τη δημιουργία οράματος, την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας και την παρακολούθηση της διδασκαλίας. Επιπλέον, ο διευθυντής είναι αυτός που διασφαλίζει την επιτυχία των σχολείων, που παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία σχολικής κουλτούρας, που θέτει τις προϋποθέσεις για την υποστήριξη και την καλλιέργεια της συνεργατικής μάθησης και επίσης παίζει βασικό ρόλο στη δημιουργία αυτών των οργανωτικών δομών και συστημάτων
και απαιτείται η ενεργώς συμμετοχή τους. Συνοψίζοντας λοιπόν, οι έρευνες έδειξαν ότι οι διευθυντές παραμένουν οι πιο σημαντικοί ηγέτες. Έχουν έμεση σύνδεση με τα αποτελέσματα της επίδοσης των μαθητών και εφαρμόζουν βασικές πρακτικές που είναι η δημιουργία κατεύθυνσης και οράματος στην σχολική μονάδα, αναπτύσσοντας ακαδημαϊκά μέσω της επιμόρφωσης το εκπαιδευτικό προσωπικό, επανασχεδιάζοντας τον οργανισμό για να ενισχύσουν την κουλτούρα, τροποποιώντας τις οργανωτικές δομές και δημιουργώντας συνεργατικές διαδικασίες που διευκολύνουν την κατανομή της ηγεσίας και σε άλλους εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα. Τι πρέπει να μας μείνει τώρα από την όλη εισήγηση? Καταρχάς, δεν μπορεί να υπάρξει μαθησιακή βελτίωση από ένα μόνο άτομο. Αλλά αυτό θα επιτευχθεί από την συλλογική συνεργατική προσπάθεια με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, όλοι έχουν δυνατότητες μέσα στη σχολική μονάδα, τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Και τέλος, ο διευθυντής παραμένει κεντρική μορφή ηγεσίας, διότι είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει όλους στη διαδικασία της μάθησης, εργαζόμενος με συνεργατικό τρόπο για όφελος και βελτίωση της σχολικής μονάδας. Και αυτό ήταν το τέλος της εισήγησής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Χαίρετε.